Θα δώσω το λόγο στο Βαγγέλη τον Λυσία. Νομίζω ότι τα γεωπολιτικά δεδομένα τον Καμβά τον έδωσε καλά ο προηγούμενος ομιλητής και νομίζω ότι οι εικόνες που είδαμε πριν από λίγη ώρα στην αρχή της εκδήλωσης ότι και αυτές απεικόνισαν με έναν τρόπο, περιέγραψαν με έναν τρόπο την κατάσταση σήμερα στη Συρία και δείχνουν το πώς ζει ή δεν ζει ο κόσμος εκεί. Το θέμα είναι, πέρα τα γεωπολιτικά δεδομένα, να διακρίνει κανείς ποια είναι η γεωπολιτική δυναμική και βέβαια σε ό,τι αφορά την κατάσταση του κόσμου, να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι με τον κόσμο και ποιοι δεν είναι με τον κόσμο. Ποιοι είναι με τους ανθρώπους και ποιοι δεν είναι με τους ανθρώπους, είναι με τις προσωπικές ή γενικότερα δικές τους, εν πάση περιπτώσει, πολιτικές στρατηγικές. Πριν κάνω και εγώ μια πολύ σύντομη παρατήρηση, θα έλεγα, και μια στοιχειώδη ανάλυση της κατάστασης όπως την είδαμε εκεί κάτω, θα παρουσιάσουμε μια πρωτοβουλία την οποία ξεκινήσαμε πριν από κάνα χρόνο περίπου, η οποία έχει σαν αφετηρία της να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού στο να απαλλαγεί ο λαός της Συρίας από αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στη χώρα του. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα του είναι ένας εσωτερικός πόλεμος πολύ σκληρός, ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που η αίσθησή μας από τα ταξίδια που έχουμε κάνει εκεί και θα μιλήσω για αυτά και για τον τρόπο που γίνανε αυτά τα ταξίδια δεν επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα κι αν ήθελαν, όσοι ήθελαν, να συμμετάσχουν στις πολιτικές διεργασίες για μια λύση του συριακού προβλήματος προς μια σωστή κατεύθυνση, έτσι όπως βέβαια θα την ορίσουν ήδη οι Σύριοι, και για τη δημιουργία ενός καινούριου πολιτικού, ενός καινούριου πολιτικού κεφαλαίου στη χώρα αυτή, ενός περισσότερο δημοκρατικού, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά ζητάει ο κόσμος παντού σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το εκφράζει σήμερα, δεν αντιστοιχεί σε αυτό σήμερα η σύγκρουση την οποία βλέπουμε και η οποία έχει δώσει 70.000, όπως πιστεύω ότι είναι η πιο κοντινή στην πραγματικότητα εκτίμηση, 70.000 νεκρούς, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, αμάχους. Οι δύο στρατοί που πολεμούν εκεί, και θα μιλήσω για δύο στρατούς, κάνοντας μετά τη διάκριση, αλλά για δύο στρατούς, δεν έχουν δώσει και πολλά θύματα σε αυτή τη μάχη. Πολεμούν οι μεν κάνοντας ένα πόλεμο βασικά εξ αποστάσεως, βομβαρδίζοντας, η αεροπορία, χρησιμοποιούν τα άρματα, τα επίγειαρματα και τέλος πάντων τα μέσα του πολέμου, τα μέσα του πολέμου τα οποία διαθέτει ένα κράτος. Η δε άλλη πλευρά, έχω μια μικρή ένσταση σε σχέση με όσα ακούστηκαν, έχει και αυτή τον εξοπλισμό της, είναι καλά γυμνασμένη, έχει ένα πειθαρχημένο κομμάτι το οποίο αναφέρεται στο ένα μπλοκ της αντιπολίτευσης και έχει φυσικά και ένα διάσπαρτο κομμάτι, είναι ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός, το οποίο δεν είναι καλά οργανωμένο, δεν είναι καλά εκπαιδευμένο, το οποίο παρεμβαίνει εδώ και εκεί, όμως και αυτό πολεμά με έναν τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια στον λαό, έτσι όπως γνωρίσαμε εμείς τα λαϊκά κινήματα, τουλάχιστον στις χώρες όπου υπήρξαν μεγάλες λαϊκές εξεγέρσεις, μεγάλα λαϊκά απελευθερωτικά κινήματα, δεν επιτρέπει στον λαό εύκολα να μπει μέσα και να πάρει μέρος σε αυτή την σύγκρουση. Από τη μία μεριά θέληση, από την άλλη μεριά, από τη μία μεριά, από τη μεριά των δυνάμεων εκείνων που θα ήθελαν να ανατρέψουν το καθεστώς. Έχει ανέβει τόσο ψηλά η ένταση, το επίπεδο της έντασης βρίσκεται τόσο ψηλά,
που δεν επιτρέπει στους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους αυτής της χώρας, τους αγανακτισμένους, εξεγερμένους, να ενταχθούν, καθώς πλέον έχει μορφοποιηθεί η κατάσταση και σε ό,τι αφορά την στρατιωτική της συγκρότηση, και από τις δύο πλευρές είναι διαμορφωμένη, αλλά και σε ό,τι αφορά το πολιτικό σχέδιο που υπηρετούν. Πριν όμως πάω παραπέρα σε αυτά, να πω ότι εμείς με όλα αυτά είπαμε δεν μπορεί να κάθεται η Δύση, οι άνθρωποι εδώ στη Δύση και να βλέπουν το τι γίνεται στη Συρία και να μην χαμπαρίζουν. Ακόμα και εδώ στην Ελλάδα που μας βασανίζουν πολλά προβλήματα, κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να αισθανθούμε αυτό που γίνεται στη γειτονιά μας και θα πρέπει ίσως να κάνουμε μια προσπάθεια και προς τα εκεί. Βέβαια δεν ξεκίνησε από εμάς, δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα. Κάποιοι καλοί φίλοι, με τους οποίους έχουμε συναντηθεί και στο παρελθόν, στη Λατινική Αμερική, το σκέφτηκαν, γρήγορα διαπίστωσαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και εκεί, από ανθρώπους που θα ήθελαν να πάρουν μέρος σε μια πρωτοβουλία η οποία να έκανε μια παρέμβαση προς την κατεύθυνση της απομείωσης της έντασης, της σύγκρουσης, με σκοπό μια ανακοχή και την αναζήτηση μιας πολιτικής λύσης η οποία θα έβαζε τα αντιμαχόμενα μέρη μέσα σε μια τέτοια διαδικασία, οδηγώντας τη χώρα σε εξελίξεις που ο ίδιος πια ο λαός θα τις καθόριζε και ο ίδιος ο λαός θα αποφάσιζε. Εκλογές συνήθως γίνονται ή ό,τι άλλο μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε. Εκλογές συνήθως γίνονται. Εκλογές με διεθνείς παρατηρητές. Εκλογές γίναν στην Αίγυπτο. Εκλογές γίναν στην Τινησία. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και εκεί. Διεθνείς παρατηρητές μπορούν να πάνε σε όλες αυτές τις χώρες. Θυμάμαι εγώ ήμουνα ένας από τους 500 διεθνείς παρατηρητές όταν έγιναν οι εκλογές στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη το 2006, τότε που ήταν και αρκετά μεγάλη ένταση μεταξύ της Φατάχ, ας πούμε, και της Χαμάς, τα ξέρετε όλοι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι δεν είναι, χρειάζεται να σπάσει και πολύ το κεφάλι της η δυτική διπλωματία, όσοι είμαστε έξω και βλέπουμε εκεί, αλλά και φυσικά αυτοί που είναι εκεί μέσα, οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα, στο να σκεφτούν ένα σχέδιο για να βγουν από αυτή την κατάσταση που μόνο αίμα και δυστυχία φέρνει στους ανθρώπους. Όμως τα πράγματα δεν ήταν απλά και για μας και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι απλά και για τον λαό της Συρίας. Εμείς τέλος πάντων μετά από κάποιες επαφές μεταξύ μας καταλήξαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα διάβημα για να μας δοθεί μια άδεια εισόδου στη χώρα. Η άδεια δεν ερχόταν, έγιναν τα διαβήματα στις πρεσβείες, δεν ερχόταν η άδεια. Παρά το ότι έγιναν κάποιες μεσολαβήσεις από κάποιες χώρες, να αναφέρω και τη Βενεζουέλα, οι οποίες είχαν έναν ανοιχτό διάβλο και διατηρούν έναν ανοιχτό διάβλο την κυβέρνηση της Συρίας. Υπήρχε μια επιφύλαξη. Τι είναι αυτή, τι θέλουν. Εμείς είπαμε ότι η δράση μας είναι στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Δεν θα είναι στο. Φυσικά οι κυβερνήσεις μαζεύονται κάπου, τα συζητάνε και αποφασίζουν, κάποιες κυβερνήσεις, υπάρχει ο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά πέρα από αυτό μπορεί να δημιουργείται και στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών, έξω από τη χώρα, αλλά και μέσα στη χώρα, να δημιουργούνται διαδικασίες οι οποίες να έρχονται μια να κουμπώνει με την άλλη και να επιταχύνουν κάπως τις εξελίξεις. Τα πράγματα δεν μπορούν να αποφασίζονται μόνο εκεί που συναντιόνται οι Ρώσοι με τους Αμερικάνους, με τους Ευρωπαίους, με το Κατάρ, με την Τουρκία ή με δεν ξέρω ποιους άλλους περιφερειακούς και παγκόσμιους παίκτες. Τελικά χρειάστηκε να πάμε στο Λίβανο, να ασκήσουμε πιέσεις, να δούμε πολλές από τις πλευρές εκεί, τους εκπροσώπους τους, να δούμε πολιτικές δυνάμεις του αραβικού κόσμου, οι οποίες έχουν λόγο και έχουν παρουσία στο θέμα της Συρίας. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της, επειδή έχουμε και μια καλή σχέση με τα κινήματα εκεί, συναντηθήκαμε με εκπροσώπους και της Χαμάς και της Hezbollah και, και του αραβικού σοσιαλισμού, του αραβικού εθνικισμού. Τέλος πάντων είδαμε κάποιους ανθρώπους εκεί.
οι οποίοι έπεισαν το καθεστώς να ανοίξει την πόρτα του. Πήγαμε, συζητήσαμε με κάποιους ανθρώπους από το καθεστώς, ας πούμε τη μετριοπαθή πτέρυγα. Μπορεί βέβαια κάποιοι να πούν ότι δεν υπάρχει μετριοπαθή πτέρυγα, είναι όλοι το ίδιο. Ας μου επιτραπεί να πω ότι ακόμα και αν ο όρος μετριοπαθής είναι αδόκιμος, δεν εκφράζει και πολλά πράγματα. Ωστόσο, κάθε καθεστώς έχει τις τάσεις του, τις διαφοροποιήσεις του. Λοιπόν, συναντηθήκαμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κέντρο λήψης αποφάσεων. Τους εκθέσαμε το σχέδιό μας, το οποίο έλεγε εν ολίγης να πάει το πράγμα σε μια ανακοχή. Η ανακοχή αυτή να επιτρέψει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος διαλόγου διαπραγματεύσεων, ένας οδικός χάρτης, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα γνωστά δηλαδή, και από εκεί και πέρα, ας πούμε, ελεύθερη έκφραση της βούλησης του Συριακού λαού. Τουλάχιστον στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών, αυτό μπορεί να γίνει με ένα σώμα το οποίο θα επιτρέψει να βρεθούν οι πλευρές διεκπροσώπων τους και να αρχίσουν να το συζητάμε. Εξέφραζε αυτό, πιστεύαμε όταν ήμασταν έξω, την διάθεση του λαού της Συρίας. Μπαίνοντας μέσα, θα έλεγα ότι βεβαιωθήκαμε. Το δείγμα που έχεις από τις επαφές σου που κάνεις μπαίνοντας σε μια χώρα δεν είναι ποτέ αρκετό για να ξέρεις αν κατάλαβες καλά τι συμβαίνει. Εάν κατάλαβες, αν έπιασες πραγματικά το σφιγμό των ανθρώπων που σκέφτονται τη ζωή τους και το μέλλον της χώρας τους εκεί μέσα. Ωστόσο, στην επαφή μας αυτή με το καθεστώς και όλα τα πράγματα έχουν την αξία τους να λέγονται. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο εδώ να βγάλουμε, δεν είμαστε λαϊκό δικαστήριο ή δεν ξέρω τι είδους δικαστήριο, κάποια σκοπιμότητας. Θα πούμε τα πράγματα πώς έγιναν. Εμείς θα πήγαμε εκεί, τους δείξαμε την πλατφόρμα, την είδανε, μας είπαν από το καθεστώς τέλος πάντων ότι εντάξει. Ωραία, το χωρίς τι θέλετε. Λέω, θέλουμε να δούμε ανθρώπους και από εδώ και από εκεί. Είχαμε μια λίστα με 12 ανθρώπους, οι 4 της κυβέρνησης, οι 8 της αντιπολίτευσης. Από αυτούς άνθρωποι με 10, 15, 20 χρόνια φυλακές από τον ΑΣΑ. Τους είδαμε τους ανθρώπους. Μας επιτράπει να τους δούμε. Ένα-δύο δεν μπορέσαμε να τους δούμε, δεν καταλάβαμε τότε. Δεν μπορούσαμε να κάτσουμε και πολλές μέρες. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι για έναν από αυτούς. Δεν θα αναφέρω γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα σε κανέναν άνθρωπο που είναι μέσα σε αυτή τη χώρα. Ένα από αυτούς δεν μπορέσαμε να τον δούμε, καταλάβαμε ότι δεν ήθελε το καθεστώς να τον δούμε. Άλλους ανθρώπους όχι πως ήθελε το καθεστώς, αλλά με τις πιέσεις και επειδή ίσως και το καθεστώς διαισθάνεται το αδιέξοδο, ξέρει ότι δεν μπορεί να νικήσει. Όπως θα έλεγα ότι και η αντιπολίτευση ξέρει ότι δεν μπορεί να νικήσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μάχη μέχρι σε σχάτων, όπου οι λεγόμενοι ζήστα μπουτίστες που θα τους λέγαμε ότι πάνε μέχρι το τέλος, όσο και να το τραβήξουν, δεν φαίνεται να μπορούν να παράξουν ένα αποτέλεσμα. Τώρα θα γίνει μια ανακτορικό πραξικόπημα ή θα γίνει κάτι άλλο, ή αν θα γίνει μια ξένη επέμβαση, αυτό είναι ένα άλλο στάξη ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, τους είδαμε αυτούς τους ανθρώπους και από την κυβέρνηση, από αυτούς που ήταν με το καθεστώς, είδαμε κάποιους οι οποίοι μας είπαν ότι εάν είναι χωρίς προϋποθέσεις να ξεκινήσει μια διαδικασία, είμαστε μέσα. Από τη μεριά της αντιπολίτευσης, θα μπορούσα να αναφέρω ονόματα για να μπορούν και οι φίλοι που είναι εδώ από τη Συρία να πούν, μπορεί ο καθένας να πει, ξέρεις, ο Μανώλης ο Γλέζος έχει βάλει νερό στο κρασί του. Ο Ηλίας ο Ηλίου, τώρα τα κουτσοκουβαντιάζει, ας πούμε, με την κυβέρνηση. Αυτά είναι θέματα στα οποία εμείς δεν θέλουμε να ανακατευτούμε. Αυτά είναι θέματα της Συριακής αντιπολίτευσης, αντίστασης, ό,τι θέλετε πείτε τα. Εμείς ξέρουμε όμως ότι ο Φάγε Φαουάς που έχει φάει 15 χρόνια, έναν άλλον άνθρωπο δεν θυμάμαι το όνομά του, του ζητώ συγγνώμη, που έχει κάτσει 25 χρόνια μέσα. Άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, σαν τον Χερμπέκ που κάτσαν 18 χρόνια μέσα, του είχε βάσει μέσα στη φυλακή. Αυτοί οι άνθρωποι μας είπαν δύο πολύ απλά πράγματα. Θέλουμε φυσικά να τελειώσουμε, το καθεστώς αυτό έχει τελειώσει. Θέλουμε πολιτική λύση. Φυσικά δεν θέλουμε να συνεχίζεται η αιματοχυσία. Θέλουμε να προχωρήσει άμεσα η πολιτική λύση. Πολιτική λύση σημαίνει διαπραγμάτευση. Πολιτική λύση σημαίνει ότι δεν βάζω προαπαιτούμενα τα οποία δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Εάν βάλω προαπαιτούμενα εγώ από τη μεριά μου, δεν θα τα δεχτεί η άλλη πλευρά. Εξορισμού δεν υπάρχει συζήτηση. Και το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά. Οι άνθρωποι αυτοί συνεπώς είπαν ότι είναι σωστός ο δρόμος για την πολιτική λύση, ο οποίος θα εξασφαλίσει και κάτι άλλο, την ενότητα της Συρίας. Γιατί?
Γιατί αυτό που διακυβεύεται, ακόμα διακυβεύεται, είναι η ιδιαινότητα της χώρας. Έφτασαν άνθρωποι να μου λένε ότι εγώ που 15 χρόνια ο στρατός του Άσα, τη Σαμπίχα, τα Μουχαμπαράτη, ξέρω εγώ όλοι αυτοί, με είχαν μέσα, εγώ που έζησα αυτά που έζησα, εγώ λέω να διασπαστεί ο στρατός της Συρίας, γιατί αν διασπαστεί και αυτός είναι το τελευταίο μας αποκούμπι για να υπάρχουμε σαν χώρα. Το να γίνουμε 5 καντόνια και να μπορεί να αλωνίζει ο καθένας εκεί μέσα και ο καθένας να κάνει τα παιχνίδια του, να γίνουν δηλαδή Κόσοβο, ξέρω εγώ, Μαυροβούνιο κτλ. Βέβαια κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους. Και ορισμένοι τα τρίβουν πάρα πολύ τα χέρια τους. Δεν είναι τόσο που τους ενδιαφέρει άσα διοχιά, όσο τους ενδιαφέρει να διαλύσει αυτή η κατάσταση και να τεθεί σε έναν έλεγχο εκ της αδυναμίας. Δημιουργώ μια αδυναμία, δημιουργώ αδύναμα καθεστώτα, τα οποία εύκολα μια χαψιά είναι, τα έχω το καθένα και τραβάω τα σπαγκάκια. Προχωρήσαμε, πήραμε μια ευχή από αυτούς. Κάναμε μια δεύτερο ταξίδι, πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη συναντήσαμε ανθρώπους της αντιπολίτευσης. Πολλές ώρες συζήτηση, θα αναφέρω ονόματα, με τον Σακφέ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των αδερφών μουσουλμάν της Συρίας. Συναντήσαμε τον Ζορ Σαμπρά, ο οποίος ήταν στο ΕΣΕΣΥ. Αυτά μετά την Ντόχα. Ορισμένοι γνωρίζουν ότι υπήρξε μια συνάντηση στην Ντόχα, η οποία καθόρισε, όρισε μια μετάβαση από το παλιό ΕΣΕΣΥ στο καινούριο ΕΣΕΣΥ. Που είναι το Syrian National Council, που έγινε Syrian National Coalition. Και από εκεί, παρά τις διαφορές, τα θέσαμε τα ζητήματα, βάλαμε τα θέματα των προαπαιτούμενων, μας έθεσαν τα ζητήματα ότι δεν μπορώ να κάτσω να συζητήσω με κάποιον που είχε αίμα στα χέρια του στο ίδιο τραπέζι. Ωραία όλα αυτά, στο συνέστημα συμφωνούμε απόλυτα, την ίδια ψυχούλα έχουμε πιστεύω και εμείς και εσείς και όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εσύ δεν κάθεσαι να κάτσεις σε ένα τραπέζι να συζητήσεις με κάποιον που είχε βαμμένα τα χέρια του με αίμα, αλλά οι νεκροί, το αίμα έφτασε 70.000. Και δεν είσαι εσύ που είσαι σε ένα ξενοδοχείο 5 stars. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο στην Κωνσταντινούπολη και τα λες όλα αυτά. Δεν είναι ο Άσαντ, ο οποίος βρίσκεται κάπου και είναι καλά φυλασσόμενος και εάν δεν συμβεί κάτι, θα εξακολουθήσει να είναι καλά φυλασσόμενος έως ότου κάποτε αποφασίσουν, δεν ξέρω πώς, κάποιοι ας πούμε να μεταβάλουν τον συσχετισμό. Η συζήτηση ήταν στο τέλος της ενθαρρυντική. Ρωτούσαμε, αφού κάναμε πολλή ώρα κουβέντα, διακρίναμε βέβαια ότι μια διαπραγμάτευση, ο καθένας θέλει να πάει στην συζήτηση, στη διαπραγμάτευση, στο διάλογο, όταν ο συσχετισμός στο πεδίο της σύγκρουσης είναι ευνοϊκός για αυτόν, για να ζητήσει περισσότερα, για να μπορέσει αυτό που λέμε να διαπραγματευτεί από θέση ισχύως. Αυτά φαινόντουσαν. Όταν οι συνομιλητές μας καταλάβαιναν ότι δεν είμαστε απλοί ουμανιστές ή δεν είμαστε απλοί δυτικοί αφελείς ακτιβιστές, μπορεί να μην έχουμε πολύ μεγάλη γνώση της κατάστασης εκεί, δεν επερώμαστε ότι έχουμε κάποιες ιδιαίτερες δυνατότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε ότι προσφέρουμε απλώς μια υπηρεσία, μια και μιλάμε και από εδώ και από εκεί και από παραδείγματο. Μας είπαν συνεχίστε. Συνεχίστε και βλέπω. Και τα λέμε. Ο διάβολος έχει παραμείνει ανοιχτός. Έχουμε επαφές μέχρι τώρα και ποιο ήταν αυτό το οποίο είπαμε να προσφέρουμε. Διότι αυτοί που ξεκινήσαν την πρωτοβουλία δεν ήμασταν επιφανείς, όπως λέγονται κάποιοι. Δεν ήμασταν επιφανείς. Είπαμε λοιπόν ότι για το καλό της υπόθεσης αυτής θα ήταν να πάνε σε αυτή τη χώρα και να την επισκεφθούν επιφανείς. Ζητήσαμε λοιπόν από το καθεστώς να μας δώσει τη δυνατότητα να στείλουμε εκεί πέρα 15-20 ανθρώπους από αυτούς που είχαν συμφωνήσει με την αρχική ιδέα. Να πάει ο Ραούλ Βέρα, που είναι ο Αρχιεπίσκοπος του Μεξικού. Να πάνε ο Δημήτρη Μαγκουάιρ, να πάει ο Πέντρο Εστιβέλ, να πάνε άλλοι που έχουν Νόμπελ Ειρήνης. Να πάνε διακεκριμένοι άνθρωποι, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, ο Ιγνάθιο Ραμονέ, όλοι αυτοί στηρίζουν την πρωτοβουλία. Λοιπόν, να πάνε αυτοί οι άνθρωποι κάτω και να ζητήσουν να γίνουν συναντήσεις και ενδεχομένως να ξεκινήσει με τη δημιουργία αυτή η ιστορία ενός πρώτου σώματος συμβουλευτικού στο οποίο. Κάποιοι θα πάρουν μέρος, κάποιοι δεν θα πάρουν γιατί δεν τους δέχονται οι μέλη οι ιδέες και να ξεκινήσει το πράγμα. Αυτό το σχέδιο ακόμα δεν έχει, αυτή η φάση του σχεδίου δεν έχει υλοποιηθεί. Ακολούθησαν συναντήσεις, ξαναπήγαμε μέσα στη Συρία, πήγα δηλαδή μαζί με δύο φίλους, τα ξανακουβεντιάσαμε. Φαίνεται ότι οι δύο μήνες που πέρασαν ήταν μήνες κρίσιμων εξελίξεων. Κάτι είχε αρχίσει να γίνεται, Αμερικανοί, Ρώσοι, είναι και ένα θέμα που πρέπει να λυθούν κάποια πολύ κομβικά ζητήματα, φαίνεται, και που κρατούσαν σε επιφύλακτη, αν θέλετε, το καθεστώς και δεν έδινε, μας έλεγε περιμένετε.
είναι και αυτά τα οποία ίσως αυτό το μήνα θα διαμορφωθούν στο πεδίο της αναμέτρησης, στο πεδίο της σύγκρουσης. Κάτι λέγεται ότι οι συγκρούσεις, λίγο προς τον νότο, εδώ, εκεί, μήπως αλλάξει ο συσχετισμός. Αυτά βέβαια εμείς δεν μπορούμε να τα προδικάσουμε, δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι, όπως και εδώ είδαμε στα διάφορα βίντεο, πήγαν άνθρωποι και μέσα, πάλι από εμάς, εμείς τον καμεραμάν μας τον στείλαμε, πήγε στο Αλέπο, συνάντησε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι μόνο στον Free Syrian Army, συνάντησε και ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν το σαλαφίστικο κομμάτι, το λεγόμενο σκληρό κομμάτι, αλλά και εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο σχηματικά όσο καμιά φορά μπορούμε να τα διαβάσουμε σε ένα άρθρο περιορισμένων σελίδων ή που μπορεί να τα αποδώσει κάποιος, ας πούμε, σαν δική του άποψη. Εκεί ένας από τους πολύ σημαντικούς, από ό,τι φαίνεται, στρατιωτικούς αρχηγούς, καπεταναίους, όπως τα λέγαμε, στην περιοχή, φαίνεται εξαιρετικά κριτικός για την πολιτική ηγεσία στο εξωτερικό. Φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς που είναι στο πεδίο των επιχειρήσεων και στους έξω μεγάλη δυσπιστία και καχυποψία, αλλά φάνηκε κιόλας ότι θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει ο σχετισμός στο πεδίο της αναμέτρησης. Δηλαδή εξέφρασε, αυτά είναι καταγεγραμμένα σε βίντεο, ο άνθρωπος είπε ότι εντάξει, πάρτε το βίντεο, τα λέω έτσι. Δεν είμαστε μπροστά σε μια σαφή, ας πούμε, έτσι, στο να γύρει σαφώς η πλάστιγκα. Με αυτά τα δεδομένα, εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Πάμε όπου να είναι, προσπαθήσουμε να πάμε κάπου τις επόμενες μέρες, για να δούμε αν τελικά το καθεστώς αντέχει να δώσει χώρο και δυνατότητες κίνησης σε αυτή την πρωτοβουλία. Προηγουμένως είχαμε προσκληθεί, έτυχε να βρεθώ στην Γενέβη, στο συνέδριο της αντιπολίτευσης. Στο συνέδριο της αντιπολίτευσης το είχε οργανώσει η Χαϊθα Μανά, η Σύρη Φίλη, πάλι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, ο Μισελ Κιλό δεν είχε έρθει, αλλά χτες, πριν από τρεις μέρες, στο Ντίσελντορφ έγινε μια άλλη συνάντηση, καλέσαμε μια άλλη συνάντηση, ήταν ο Μισελ Κιλό, ήταν εκπρόσωποι Χαϊθα Μανά, ήταν και άλλοι πολλοί, ήταν εκπρόσωποι των αδερφών μουσουλμάνων, έγινε μια συζήτηση εκεί, υπήρχαν και ένα δύο άνθρωποι που είναι κοντά στο καθεστώς. Εδώ όμως να πω και κάτι για τις καλές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων. Όταν βρισκόμουν στη Γενέβη, περιμέναμε να έρθουν άνθρωποι μέσα από τη Συρία της αντιπολίτευσης. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν διωχθεί από τον Άσαντ. Τελικά, ύστερα από τρεις μήνες, ο Άσαντ τους έδωσε άδεια εξόδου. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να τους επιτρέψει να πατήσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτοί δηλαδή οι αντιπολιτευόμενοι δεν μπόρεσαν να πατήσουν το πόδι τους. Και αυτή τη στιγμή εμείς που συζητάμε το κατά πόσο είναι δυνατόν και ήδη υπάρχουν οι προϋποθέσεις στη Βιέννη να γίνει μια συνδιάσκεψη, μια μεγάλη συνάντηση που να έρθουν άνθρωποι μέσα από τη Συρία. Και ζητήσαμε μάλιστα από τις ομάδες της αντιπολίτευσης να μας υποδείξουν ανθρώπους. Και εμείς να τους δείξουμε. Και ας τους αρνηθεί το καθεστώς. Και ας εκτεθεί το καθεστώς. Και να είναι και άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό. Και να γίνει μια συνάντηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μονόλογος. Δεν μπορεί να κάνουμε εμείς μια συνάντηση και να είναι μόνο για την αντιπολίτευση. Όπως δεν μπορούμε να πάμε στη Συρία και να συζητάμε μόνο με την κυβέρνηση. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Κάποιοι χαίρονται με αυτά, αλλά χαίρονται εκ του ασφαλούς, θα έλεγα. Πολλά ο Συρίας δεν χαίρεται. Την εμιγκράτσια, την πολιτική εμιγκράτσια τη ζήσαμε και εμείς στην Ελλάδα στα 7 χρόνια της δικτατορίας. Το να είσαι αντιστασιακός εκ του ασφαλούς, το γνωρίζουμε. Το γνωρίσαμε και εμείς τότε. Η αντίσταση γίνεται μέσα στη χώρα και γίνεται με όλους τους τρόπους. Και δεν είναι ένας ο τρόπος, είναι πολλοί οι τρόποι που κάνεις αντίσταση. Και ο λαός υποφέρει και παίρνεις υπόψη τους σχετισμούς και παίρνεις υπόψη το πόσο υποφέρει ο λαός. Δεν είναι κρέατα επισφαγή. Δεν ανεβάζεις την ένταση σε επίπεδα που δεν μπορεί να τα διαχειριστείς, δεν δίνεις το τέλος, εάν είναι όπως λες σφαγείας ο αντίπαλός σου, δεν δίνεις το δικαίωμα σε αυτόν να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Επειδή εσύ διαμορφώνεις μια κατάσταση είτε με την ενίσχυση των μεν, είτε με την ενίσχυση των δε. Εδώ είναι που θα ήθελα, θα πρέπει να κλείσω, μπορεί μετά στη συζήτηση να χρειαστώ να πω κάποια πράγματα. Να πω ότι η εξέγερση αυτή ήταν στην αρχή μια εξέγερση που είχε τα χαρακτηριστικά των εξεγέρσεων στις άλλες αραβικές χώρες. Κατέβηκαν και άνθρωποι στη Συρία, είχαν κατέβει στο Μπαχρέιν, είχαν ξεσηκωθεί στην Τινησία, στην Αίγυπτο, παντού είχαν ξεσηκωμούς. Αυτές οι εξεγέρσεις δεν μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Στην Τινησία πήρε τον δρόμο σήμερα, στην Τινησία πριν από 15-20 μέρες,
Η Εκκλησία απολαμβάνει με τις χίλιες δυσκολίες, απολαμβάνει κάτι. Είσαι σε μια χώρα που κάτι παίζεται και όπου κάτι συμβαίνει. Με τις αντιθέσεις, με τις διαφωνίες, με τις συγκρούσεις. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορείτε να βρουν τον δρόμο τους οι άνθρωποι. Σίγουρα κάνανε καλά και πατάξανε από πάνω τους στον πέναλι. Ακόμα και στην Αίγυπτο, παρόσα ακούμε, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Καλύτερα από το να έμεναν τα πράγματα που ήταν πριν. Δύσκολη. Κάθε γέννα είναι δύσκολη. Αυτό που συμβαίνει όμως στη Συρία δεν ήταν μια εξέγερση που την προσδιόριζαν εσωτερικοί παράγοντες και μόνο. Και είναι απίστευτη υποκρισία σήμερα να κλείνουμε τα μάτια σε αυτούς, απέναντι σε αυτούς που παίζουν το χοντρό παιχνίδι. Στη Συρία μετά από λίγους μήνες άλλαξαν τα δεδομένα. Η εξέγερση μετατράπηκε σε σκληρό γεωπολιτικό πόκερ, όπως λένε. Ο καθένας κυροφυλακτούσαν. Ο καθένας παίζει το παιχνίδι. Το Κατάρ παίζει το παιχνίδι του. Η Σαουδική Αραβία παίζει το παιχνίδι της. Η Τουρκία παίζει το παιχνίδι της. Η Ρωσία παίζει το παιχνίδι της. Η Αμερική παίζει το παιχνίδι της. Το Ιράν παίζει το παιχνίδι. Όλοι παίζουν το παιχνίδι τους. Εκεί μέσα. Όταν λένε παίζουν το παιχνίδι τους, δεν παίζουν παιχνίδια, κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Όποιος είναι λογικός και κάθεται ψύχρεμα και χωρίς παροπίδες να δει γιατί κινείται και συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό ο ένας ή ο άλλος, θα βρει εξηγήσεις. Θεμητές ή όχι, τους συζητάω μετά. Υπάρχουν όμως. Το Κατάρ, το οποίο υποθάλπτει μια κατάσταση εκεί, δεν το κάνει γιατί είναι μόνο η μεγαλομανία του εμμύρη του, αλλά γιατί το Κατάρ φοβάται την επιρροή του Ιράν στην περιοχή. Και λέει, κάλλιο να χτυπηθεί το Ιράν ακόμα και από το Ισραήλ, αλλά να γλιτώσουμε εμείς από τους γείτονες που είναι οι Ιρανοί και για απερίμπηθεί. Αν αυτό το σχέδιο εξυπηρετείται με την εξασθένιση, με τη διάλυση της Συρίας και την αποδυνάμωση της Χεζμπολά, ας γίνει και αυτό. Έτσι λοιπόν, έχουμε και μέσα στον αραβικό κόσμο σοβαρά προβλήματα και μέσα στον μουσουλμανικό κόσμο. Έχουμε κράτη τα οποία έχουν τη δική τους κρατική πολιτική, τη δική τους αντίληψη, η οποία τους υπαγορεύει να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Σωστή, λάθος. Εγώ ας με επιτραπεί να πω ότι για τις περισσότερες θεωρώ ότι είναι λάθος. Είναι εγκληματικές. Ότι είναι μοιοπικές, κοντόφορες. Ότι δεν έχουν ακόμα τα κράτη αυτά σκεφτεί με βάση την ιστορία. Σε ένα συνέδριο στο Ιράν πριν από 5 χρόνια που είχε να πάω, είπαμε 5 πράγματα για την βαλκανοποίηση του Περσικού κόλπου. Φυσικά τα κρατήρια αυτά και το Ιράν δίπλα και όλοι άλλοι πρέπει να βρουν έναν τρόπο να συνεπάρξουν. Τι θα το κάνουνε, τους βαλκανοποιήσανε κι αυτούς. Τώρα θα κάθουν να τρώγουν εκεί πέρα για πόσο. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η φαγωμάρα, ούτε καν τα συμφέροντα των λαών της περιοχής. Σίγουρα δεν τα εξυπηρετεί. Ωστόσο, τα καθεστώτα που στείνονται πολλές φορές πολύ λίγο ενδιαφέρονται για τους λαούς στην περιοχή, για τους λαούς τους οποίους εξουσιάζουν. Γι' αυτόν τον λόγο θα πω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με μια πολύ δύσκολη σύγκρουση, εκείνο που προέχει του τη στιγμή και είμαστε διατεθειμένοι. Εάν προχωρήσει, εμείς η πρωτοβουλία μας, σας τη λέμε. Εάν προχωρήσει, θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σας. Να ξεκινήσουν τα διαβήματα αυτά, αλλά αμέσως η δουλειά μας θα μετατραπεί και σε αυτό που λέμε και μερικοί το υποτιμούν, σε μια ανθρωπιστική προσπάθεια. Ανθρωπιστική με ποια έννοια? Ότι πρέπει να ανοίξουν δρόμοι. Ξέρετε ότι υπάρχουν νοσοκομεία που δεν μπορούν να φτάσουν φάρμακα, δεν μπορούν να σταθούν γιατροί. Είναι μια χώρα ρημαγμένη. Είναι απίστευτο μια Συρία που την έχω επισκεφθεί πολλές φορές στο παρελθόν και την έχω αγαπήσει όσο ίσως λίγες, αν εξαιρέσουμε τη δεύτερη πατρίδα μου την Αίγυπτο, όσο λίγες χώρες. Είναι μια μοναδική χώρα, έχει κουλτούρα, έχει πολιτισμό, έχει λαό. Έχει λαό με συνείδηση, με σκέψη, με αίσθηση της ζωής. Δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα. Δεν θέλω να μειώσω κανένα άλλο λαό, καμία άλλη περιοχή. Ωστόσο στη Συρία το έβλεπες αυτό και κλείνοντας να πω ότι ο Φάγετ Φαουάζ στο τέλος της κουβέντας του μου είπε: σε αυτή τη χώρα ζούσαμε τόσα χρόνια και δεν ήξερα ο γείτονάς μου αν είναι Σουνίτης, Σιίτης, Αλαουίτης, Χριστιανός ή οτιδήποτε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρω ποιος είναι ο γείτονάς μου και να κοιτάζω κάθε μέρα στα μάτια του να δω τι συμβαίνει. Δηλαδή εκεί μέσα μπαίνει εκτός από τη διάσταση δικτάτορας λαός. Υπάρχει και άλλη διάσταση η οποία προέρχεται και υποθάλπεται από τα γεωπολιτικά παιχνίδια. Είναι η καθ' αυτό γεωπολιτική διάσταση συμφέροντα. Πολλά υπόθηκαν, άξονες, πετρέλαια, φυσικά αέρια και αυτά. Αλλά είναι επιπλέον γεωστρατηγικά συμφέροντα. Το Ιράν είναι στόχος αυτής της αποσταθεροποίησης.
η οποία γίνεται πάλι για λόγους που μπορεί ο καθένας να τους αναλύσει και από εκεί και πέρα είναι του ίδιου τα συμφέροντα αυτά των ανθρώπων εκεί μέσα για τα οποία από ό,τι φαίνεται κανείς δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Να σταματήσω σε αυτό, θα σε ευχαριστήσω και αν είναι μετά να απαντήσω σε ερωτήσεις.